στο επίκεντρο, σε περίπτωση διακοπή του ρωσικού φυσικού αερίου, φαίνεται ότι βρίσκονται Αυστρία, Γερμανία και Ιταλία, αφού είναι οι πιο ευάλωτε χώρε τη Δυτική Ευρώπη, με την έκθεση για την Ελλάδα να είναι μέτρια και άλλων χωρών τη περιοχή χαμηλή, αναφέρει ο οίκο αξιολόγηση Φιτ σε έκθεσή του. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το newmoney.gr, Γερμανία και Αυστρία δεν διαθέτουν βιώσιμε βραχυπρόθεσμε εναλλακτικέ ενεργειακέ πηγέ, ενώ η Ιταλία έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά φυσικού αερίου σε ενεργειακό μείγμα τη μεταξύ των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ανάλυση τη, η ΦΙΤΣ λαμβάνει υπόψη παράγοντε που περιορίζουν την εξάρτηση από το ρωσικό αέριο, όπω η διαφοροποίηση των πηγών και τη δυναμικότητα για εισαγωγέ LNG. Αφού ληφθούν υπόψη οι παράγοντε αυτοί, ο οίκο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι υψηλή η έκθεση τη Γερμανία, τη Ιταλία και τη Αυστρία, ενώ τη Ελλάδα είναι μέτρια και άλλων δυτικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαμηλή. Μάλιστα, όπως σημειώνει ο οίκος, η μεγάλη μείωση των ροών ρωσικού αερίου δείχνει πως η Ρωσία είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει ως όπλο τις εξαγωγές αερίου. Σε γενικές γραμμές, οι δυτικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι λιγότερο εξαρτημένες από τις κεντρικές και ανατολικές, με τις περισσότερες από τις πρώτες να έχουν χαμηλή ω μέτρια άμεση έκθεση. Ωστόσο, οι διαφορέ μεταξύ των χωρών της Δυτικής Ευρώπης είναι μεγάλες και στο σύνολό της η περιοχή θα αντιμετώπιζε σοβαρό μακροοικονομικό σοκ στην περίπτωση πλήρους διακοπής των ροών, επισημαίνει η Φιλς. Ο οποιοσδήποτε λογικός άνθρωπος καταλαβαίνει πως η Ευρώπη βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Μπροστά σε μια οικονομική και κοινωνική κρίση που δεν έχει δει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και είναι η ίδια υπέτεια για αυτό που συμβαίνει. Αναλύει ο αρθρογράφος Tyler Durden, εκτενέστατα στην ιστοσελίδα zeroheads.com από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τι επακόλουθε κυρώσει του ΝΑΤΟ στα μέσα μαζική ενημέρωση καθημερινώ προσπαθούν να παραπλανήσουν τον κόσμο πω η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ανάγκη το ρωσικό φυσικό αέριο. Ψεύτε δημοσιογράφοι και πολιτικοί. Ήταν τόσο σίγουροι πω η Ρωσία θα απομονωθεί και θα καταστραφεί οικονομικά σε χρόνο ντετέ. Αυτό όμω δεν συνέβη και τώρα το αντίστροφο μπορεί να ισχύει σύντομα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο. Επί του παρόντο δεν υπάρχουν πρακτικέ αντικαταστάσει για το πετρέλαιο, τον άνθρακα και το φυσικό αέριο. Ειδικά όχι σε ένα εύλογο χρονικό πλαίσιο που θα γλίτωνε του Ευρωπαίου από μια πλήρη καταστροφή. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για εμά.